sudden, I hear rumbling. Tito's strong arm kept the country together. When he died on May 4th, 1980, many in Yugoslavia were crying. Καλό σας βράδυ. Μία ακόμα πρέσα στο Documento TV έρχεται στις οθόνες των υπολογιστών σας, ακόμη και των κινητών σας, δεν ξέρω που το βλέπετε. Η σημερινή πρέσα προβάλλεται στον αστερισμό των αποδείξεων, όπως λέω εγώ. Ζούμε στον αστερισμό των αποδείξεων. Ακούστε τώρα κάτι παράδοξο, να ξεκινήσω όχι με το θέμα της σημερινής εκπομπής, αλλά με το θέμα των ημερών, με τις αποκαλύψεις και του Documento για το περίφημο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Ζούμε στον αστερισμό των αποδείξεων. Το βασικό επιχείρημα της απέναντι πλευράς και των κυβερνώντων είναι να αποδείξουμε τα λεγόμενά μας. Να σας πω κάτι για να το γνωρίζετε. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι το γνωρίζετε, αλλά καμιά φορά πρέπει να λέμε τα αυτονόητα. Πουθενά σε κανένα μέρος του πλανήτη, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο στον οποίο ανήκουμε, δεν ζητούνται αποδείξεις από τους δημοσιογράφους. Ο δημοσιογράφος έχει πηγές, έχει ρεπορτάζ και δημοσιεύει τις αποκαλύψεις τις οποίες λαμβάνει, γίνεται αποδέκτης με βάση τις πηγές του, αφού τις αξιολογήσει βεβαίως και αξιολογήσει και τη σοβαρότητα αυτών. Έτσι γίνεται η δημοσιογραφία, έτσι ασκείται η δημοσιογραφία σε όλα τα δυτικά κράτη. Σκεφτείτε, να σας πω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Τις τελευταίες μέρες διαβάζουμε στις εφημερίδες τις αποκαλύψεις για την κυβωτό του κόσμου. Σκεφτείτε λοιπόν να ζητούσαν από τους δημοσιογράφους που γράφουν τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις να τους ζητούσαν αποδείξεις. Σκεφτείτε το. Κάθε ρεπορτάζ που γινόταν, που έβλεπε το φως της δημοσιότητας για το τι γίνεται στην κυβωτό του κόσμου να τους ζητούσαν αποδείξεις. Ή να πάμε πίσω και να πάμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το έγραψε ο Γιώργος Καραλιάς σε ένα εξαιρετικό άρθρο σήμερα στην ΕΨΥΝ. Σκεφτείτε να πάμε λίγο πίσω, να πάμε στο Watergate, εποχής Νίξον στην Αμερική. Και αν θυμάται κάποιος, οι παλιότεροι θυμούνται, η Washington Post, η οποία αποκάλυψε πρώτα το θέμα, βάσισε τις πηγές της σε μια ανώνυμη πηγή, στο περίφημο Βαθύ Λαρίγκη. Έχει μείνει στην ιστορία ως το Βαθύ Λαρίγκη. Σκεφτείτε λοιπόν τότε την Washington Post να τη ζητούσανε αποδείξεις για το Watergate. Ξέρετε όμως τι έγινε στις ΗΠΑ. Όταν η Washington Post δημοσίευσε τις συζητήσεις που είχε με το λεγόμενο Βαθύ Λαρίγκη, ανέλαβε το FBI και έφερε τις αποδείξεις και έφερε την έρευνα εις πέρας και κάθε κατεργάρης μπήκε στον πάγκο του. Το πρόβλημα στη χώρα δεν είναι να αποδείξει το ντοκουμέντο ή το όποιο ντοκουμέντο τα ρεπορτάζ τα οποία δημοσιεύει. Το πρόβλημα στη χώρα είναι ότι δεν παίρνουν τις αποδείξεις, το ρεπορτάζ του ντοκουμέντο, η δικαιοσύνη, η ελληνική αστυνομία και δεν κάνουν τις έρευνες που πρέπει για να πάει παρακάτω. Να σας πω και εδώ ένα παράδειγμα και να τελειώσουμε με αυτό. Ξέρετε ότι η περίφημη έρευνα της Αγγελίας για το θέμα των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα δεν έχει ένα τεχνικό σύμβουλο. Το πιστεύετε αυτό? Μιλάμε, τι έρευνα να κάνει ο εισαγγελέας όταν για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπου εμπλέκεται η ψηφιακή τεχνολογία, τα περίφημα spyware, τα περίφημα λογισμικά αυτά δηλαδή παρακολούθησης, όταν δεν έχει τεχνικό σύμβουλο. Αυτά τα ευτράπελα και παράδοξα συμβαίνουν στη χώρα. Εγώ είπα σήμερα πάντως, για να έρθουμε και στο θέμα της εκπομπής, να τα ξεπεράσουμε αυτά, στο μέτρο που μπορούμε να τα ξεπεράσουμε, να τα αφήσουμε έστω για μια εκπομπή πίσω, και να μιλήσουμε για το μείζον, κατά τη γνώμη μου, για το πολύ μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Πολλές φορές λέγεται, και ορθώς κατά τη γνώμη μου, ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται και τόσο πολύ για τις παρακολουθήσεις. Ή αν θέλετε την άποψή μου, σαφώς και ενδιαφέρεται, γιατί η δημοκρατία είναι μείζον ζήτημα. Αλλά εκείνο που τον καίει είναι η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, η επίσκεψη στο βενζινάδικο, οι λογαριασμοί που έρχονται στο σπίτι του, τα δάνεια τα οποία πληρώνει. Και όσοι τα λένε αυτά έχουν δίκιο. Προφανώς και ο πολίτης κανοναρχείται από αυτά. Είπαμε λοιπόν σήμερα να ασχοληθούμε με την ακρίβεια. Να προσπαθήσουμε να δούμε στη σημερινή εκπομπή τα τι και τα πώς της ακρίβειας.
Θέλω να ξεκινώντας να δούμε δύο φωτογραφίες από ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που ανέβηκε στο News 24/7 τις προηγούμενες ημέρες, όπου κάνανε οι άνθρωποι εκεί μια απλή αντιπαραβολή ενός καλαθιού προϊόντων, 10, 20, 30 δεν έχει σημασία προϊόντων, και τις τιμές τους στα αντίστοιχα σούπερ μάρκετ 10 χωρών. Μαντέψτε λοιπόν ότι από τα αποτελέσματα, αυτά που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η χώρα από τις 10 των πιο ακριβών χωρών σε ό,τι αφορά τις τιμές των προϊόντων. Σε απόσταση μόλις 1 ευρώ από τη 4η θέση, παρακαλώ, συνολικά στο καλάθι των προϊόντων. Την ώρα όμως, προσέξτε να δείτε τη διαφορά, δεν είναι τόσο ότι είμαστε ακριβοί, είμαστε στην 5η θέση χώρα, είναι ότι οι μισθοί μας είναι οι τελευταίοι, αν εξαιρέσει κανείς τη Βουλγαρία, στην Ευρώπη. Δηλαδή, την ώρα που ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα είναι 713 ευρώ και την ώρα που από διεθνείς οργανισμούς ο μέσος μισθός στη χώρα είναι της τάξης των 1.100 ευρώ, η Ελλάδα εμφανίζει μια ακρίβεια ίδια σχεδόν με χώρες όπου ο μέσος μισθός, για παράδειγμα, ίδια με την Ισπανία, όπου ο κατώτατος μισθός στην Ισπανία, ο μέσος, συγγνώμη, μισθός στην Ισπανία είναι 1.800 ευρώ. 1.800 ευρώ. Επίσης, τα ψώνια στην Ελλάδα κόστησαν 10 cents περισσότερο, παρακαλώ, από την Ιταλία, όπου ο μέσος μισθός στην Ιταλία είναι 1.700 ευρώ. 1.700 ευρώ. Κόστησαν 1,5 ευρώ παραπάνω από την Ιρλανδία, όπου, κρατηθείτε, ο μέσος μισθός στην Ιρλανδία είναι 2.800 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα. Τι άλλο να πούμε, τις συγκρίσεις βεβαίως με χώρες όπως η Νορβηγία και η Φιλανδία και η Δανία, για παράδειγμα, καλύτερα να μην τις κάνουμε, γιατί θα σας χαλάσω το βράδυ της Τρίτης και δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έχω ζητήσει λοιπόν, και είναι στην άλλη άκρη του Skype, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης. Κύριε Λεχουρίτη, καλησπέρα. Η λίστα που αναφέρεται, σύγκριση τιμών, στην κατεύθυνση ότι αυτό έπρεπε να έχει το παρατηρητήριο τιμών της κυβέρνησης, έτσι ώστε ο Έλληνας πολίτης να συγκρίνει όμοια προϊόντα που κυκλοφορούν στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, και βεβαίως δίπλα πόσος είναι ο κατώτερος μισθός, έτσι ώστε να δούμε τι τελικά επικρατεί στην ελληνική αγορά και ποιος εσχροκερδεί με βάση τα στοιχεία της έρευνας. Γιατί αν ένα προϊόν, το ίδιο προϊόν, Χατζηνικόλας, κυκλοφορεί στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Γαλλία, στο Βέλγιο και ούτω καθεξής, στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι 27 μαζί με την Αγγλία. 28, λοιπόν, 28 είναι μαζί 28. Με την Αγγλία, χωρίς την Αγγλία. Ωραία, είναι 27, 28. Είμαστε 27. 27. Ωραία λοιπόν, γιατί χάνουμε και τον έλεγχο. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν θα μπορούσε να υπάρχει το συγκριτικό στοιχείο, έτσι ώστε όταν έβλεπες ότι αυτό το προϊόν γιαούρτι έχει άλλη τιμή στην Ελλάδα με άλλους μισθούς και άλλη τιμή στη Γερμανία με άλλο μισθό, θα το απέκλειε ο καταναλωτής, δεν θα το αγόραζε και κατά αυτόν τον τρόπο θα αναγκαζόταν η πολυεθνική ή η χή εταιρεία να ρίξει την τιμή στον προϊόν. Γιατί ο κριτής είναι ο τελικός καταναλωτής, αυτός που αγοράζει το προϊόν. Σωστά. Εάν δεν το αγοράσει, θα αναγκάσει την εταιρεία ή να το αποσύρει ή να ρίξει την τιμή ή να κλείσει την επιχείρηση. Ναι, αλλά εδώ, κύριε Λεχουρίτη, να με συγχωρήσετε, αλλά εδώ υπάρχει ένα μείζον, κατά τη γνώμη μου, ερώτημα. Όταν, για παράδειγμα, το καλάθι αυτών των προϊόντων, το οποίο είδανε πριν οι τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, το είδανε πριν στις οθόνες τους, το καλάθι αυτών των προϊόντων στήχησε στην Ελλάδα 7 ευρώ λιγότερο, για παράδειγμα, από την Νορβηγία, δηλαδή αν κάποιος στην Νορβηγία ήθελε να ψωνίσει το ίδιο καλάθι προϊόντων, θα πλήρωνε απλά 7 ευρώ περισσότερο. Δηλαδή θα πληρώναμε εμείς 50 ευρώ, εκείνος θα πλήρωνε 57. Ξέρετε πόσο είναι ο μέσος μισθός στην Νορβηγία, κύριε Λεχουρίτη? 2.800 ευρώ. 2.800 ευρώ. Οπότε το μείζον ερώτημα, και εδώ θέλω την άποψη του Ινστιτούτου Καταναλωτών, το μείζον ερώτημα είναι ποια είναι τα κέντρα εκείνα στην Ελλάδα που κερδοσκοπούν αγρίως εις βάρος των καταναλωτών. Κύριε Χατζηνικόλα, το έχουμε αποδείξει και το έχουμε πει κατ' επανάληψη ως ΙΝΚΑ, πως η ακρίβεια δεν ήταν απότοκος του πολέμου. Η ακρίβεια δημιουργήθηκε μέσα στο 2021 και θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι τα άλευρα αυξήθηκαν το
το 2021 τέσσερες φορές. Ναι. Το ρεύμα ήρθε, η αύξηση ήρθε πριν από τον πόλεμο. Εντάξει, τα άλευρα, δηλαδή τα σιτηρά, για παράδειγμα, αυξήθηκαν και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Έχει και εκεί μια βάση, να μην μετά, το αδικήσουμε τέλος. Μετά, άλλο λέω. Ναι. Μετά τον πόλεμο, βεβαίως δημιουργήθηκαν και προβλήματα έναρκα του πολέμου. Α, εσείς λέτε αλλά πριν τον πόλεμο αυξήθηκαν. Ακριβώς, αυτό λέω. Δηλαδή το ηλιέλαιο, όταν το Μάρτι του 21 τα 10 λίτρα επολούντο 12 ευρώ και μετά τα ίδια λίτρα μέσα σε ένα μήνα πήραν αύξηση 50% και επολούντο τότε 18 ευρώ. Δεν υπήρχε πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας. Μην μας τρελάνει η κυβέρνηση. Μην δηλαδή έχουν όλοι την άποψη και πίσω από έναν τοίχο για την ακρίβεια θέει ο Πούτιν, λέει ο κύριος Γεωργιάδη. Όχι, κύριε Γεωργιάδη. Για την ακρίβεια δεν θέει ο Πούτιν μόνο. Φταίτε και εσείς ως κυβέρνηση. Απλά πράγματα κατανοητά. Να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό, κύριε Λεχουρίτη. Είδα φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο. Πώς γίνεται ο γαλλικός καφές στη Γερμανία να έχει 3 ευρώ το κουτάκι, τα 250 γραμμάρια για παράδειγμα, και στην Ελλάδα να έχει 8. Όπως γίνεται και οι ελιές καλαμών συσκευασμένες να έχουν 20,45 το κιλό, κύριε. Πώς γίνεται, έχετε μια απάντηση να μου πείτε, τι είναι. Έχουν την απάντηση. Αυτό που φωνάζομαι. Χονδρέμποροι κερδοσκοπούν αγρίωση βάρος των πολιτών. Μα κύριε Χατζηνικόλα, το έχουμε πει και εμείς, ότι αν δεν ελεγχθεί η τιμή χτίσης του προϊόντος στο χωράφι και πόσο πωλιέται στο ράφι, δεν πρόκειται να σταματήσει η εσχροκέρδεια. Αν δεν σταματήσουν οι μεσάζοντες, που το συζητάμε εδώ και 40 χρόνια έξω, οι μεσάζοντες από την αγορά, έχουν περάσει 40 χρόνια και οι μεσάζοντες κερδοσκοπούν, εσχροκερδούν με μαύρη αγορά εις βάρος των πολιτών. Αυτά τα έχουμε αποδείξει. Εκείνοι που δεν θέλουν να τα αποδεχτούν είναι η κυβέρνηση και ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κύριος Γεωργιάδη. Πέραν όμως από αυτό, έχουμε και άλλα φαινόμενα. Έχουμε την ακρίβεια που φαίνεται, την ποσότητα που είπε ο κύριος Γεωργιάδης και μειώνουν οι εταιρείες και είναι παράνομο, αλλά δεν έχει επιβάλει κυρώσεις και πρόστιμα ακόμα, να μας πει σε ποιες εταιρείες, επειδή μείωσαν την ποσότητα στις συσκευασίες, στις ίδιες συσκευασίες, έχει επιβάλει κυρώσεις και πρόστιμα. Το τρίτο όμως, κύριε, στο βούτυρο, για παράδειγμα, στα βούτυρα αυτά, τα σόφτα από 250 πήγαν 200 γραμμάρια όλα. Ακριβώς. Βούτυρα, γάλατα, γιαούρτια, τι άλλο, παξιμάδια. Είναι παράνομο αυτό, λέτε, κύριε Λεχουρίτη. Είναι παράνομο. Είχα πει, κύριε Χατζηνικόλα, εγώ είχα πει σαν Ίνκα ότι αυτό είναι νόμιμο, γιατί γράφεται το βάρος, αλλά δεν είναι ηθικό. Και βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης, ο αρμόδιος υπουργός, και τι είπε, αυτό είναι παράνομο. Άμα το λέει ο υπουργός, πρέπει να επιβάλλει πρόστιμα και κυρώσεις. Για την ακρίβεια είναι λοιπόν ανήθικο, κύριε Λεχουρίτη, είναι ανήθικο. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στο άλλο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που είναι υπουργός ο κύριος Γεωργαντάς. Έχει πρόστιμα στο σιρτάρι του από τον ΕΦΕΤ εδώ και 4 μήνες για ακατάλληλα κοτόπουλα με σαλμονέλα, για αυγά εισαγόμενα αμφιβόλου ποιότητος και η χώρα προέλευσης. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ και δεν έχει βάλει την υπογραφή του ακόμα. Για να εισπραχθούν, για να ξεκινήσει η διαδικασία εισπράξης. Γιατί δεν το έχει βάλει. Ρωτήστε τον κύριο Γεωργαντά, εμένα ρωτάτε. Όχι, λέω, μήπως έχετε κάποια εκδοχή. Θα σας πω, κάτι είπατε στην εισαγωγική σας διαδικασία, συνέντευξη σήμερα. Ναι. Είπατε ότι ο δημοσιογράφος καταγράφει τα γεγονότα, αναδεικνύει τα γεγονότα και ο άλλος πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέτε, κύριε Χατζηνικόλα. Αυτά είναι τα χαρτιά, αυτά είναι τα πιστοποιητικά. Εμείς λοιπόν καταγγέλουμε τον κύριο Γεωργαντά και γενικά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ας αποδείξει λοιπόν ότι αυτό που λέτε, κύριε πρόεδρε του ΙΝΚΑ, δεν είναι η αλήθεια. Αλλά το απέδειξε. Γιατί βγήκε την Κυριακή στον κύριο Κοτρότσο και είπε, ναι, όντως ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Λεχουρίτης. Υπάρχει το πρόστιμο, δεν πρόλαβα να το υπογράψω γιατί μου το στείλανε 10 Οκτωβρίου. Μα και 10 Οκτωβρίου να το στείλανε. Είναι δυνατόν
μέσα σε 20 μέρες. Έχει περάσει 40 μέρες έχουν περάσει από τότε. 40 λοιπόν, μέρες θέλει για να υπογράψει. Ακόμα και έτσι να είναι, δεν το έχει υπογράψει. Μάλιστα. Άρα ο φόβος, κύριε Χατζηνικόλα, είναι πλέον πέραν από την ακρίβεια, η μείωση της ποσότητας, η ποιότητα. Εισάγονται στην Ελλάδα προϊόντα, βαφτίζονται ελληνικά και κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, κύριε Χατζηνικόλα. Ποια προϊόντα αναφέρεστε, κύριε Λεχωρίτη? Σε λάδι, σε φέτα, σε μέλι, σε όσπυρα, σε ξηρούς καρπούς, σε φρούτα, σε λαχανικά, σε ελιές. Ναι. Σε ό,τι εισάγεται. Έλεγχοι δεν γίνονται από το κράτος? Δεν υπάρχουν, κύριε Χατζηνικόλα. Ναι. Με 133 άτομα προσωπικό που έχει ο ΕΦΕΤ για όλη την επικράτεια, δεν φτάνει να κάνει ελέγχο. Να μας πει όμως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που είναι υπεύθυνο για τις εισαγωγές στα Τελωνία, πόσο προσωπικό έχει, πόσους ελέγχους έχει κάνει, πόσα προϊόντα έχει κατάσχει για κατάλληλα και ότι εξασφαλίζεται η ποιότητα αυτών των προϊόντων. Να μας τα πούν. Ρωτήστε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ. Ρωτήστε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αλλά αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Και πέρα από όλα αυτά τα ζητήματα, κύριε Χατζηνικόλα, το χειρότερο που έρχεται είναι, καλά, την ακρίβεια στο ρεύμα, στα καύσιμα, καλά τη μείωση των ποσοτήτων στα καύσιμα, στις λάθος επιμετρήσεις στο ρεύμα. Έχουμε όμως και ένα καινούργιο φαινόμενο. Τα περιβόητα funds, τα οποία η κυβέρνηση λέει, εμείς υιοθετούμε το νόμο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Αυτή η καραμέλα της κυβέρνησης ότι υιοθετούν άλλους νόμους. Δεν ισχύει αυτό, κύριε Λεχωρίτη, δεν ισχύει. Πρέπει να καταργηθεί. Πρέπει να σταματήσει. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πολύ απλό παράδειγμα. Το θυμάστε κι εσείς τώρα που ήρθε στην επικαιρότητα, η υπόθεση του κυρίου Πάτση. Βεβαίως. Θυμάστε πότε πήρε το κύριο Πάτση από την Πειραιώς τα συγκεκριμένα δάνεια με 4 εκατομμύρια ευρώ τάξεως των 60. Το 2010. Το 2010. Οπότε τι επινόμω ΣΥΡΙΖΑ? Ο νόμος, για παράδειγμα, με τον οποίο πήρανε τα συγκεκριμένα φαντ, τα δάνεια των πολιτών από τις τράπεζες, είναι ένας νόμος της κυβέρνησης Σιμίτη από το 2003. Νομοθέτησε εκ νέου και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε όλα. Βεβαίως. Βάζοντας εκεί μια δικλίδα υποχρέωσης των τραπεζών πριν πάνε τα δάνεια στα φαντ να συνδιαλέγονται με τον δανειολήπτη, μήπως και βρεθεί μια λύση. Αλλά και αυτή η δικλίδα ήταν, όπως λέω εγώ, έπεα πτερόεντα, διότι οι τράπεζες δεν θέλαν να έρθουν σε συνεννόηση με τον δανειολήπτη. Ήθελαν να του πάρουν το σπίτι. Ακριβώς. Επειδή σας άκουσα. Και μετά ήρθε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα έκανε ακόμα χειρότερα, διότι απελευθέρωσε πλήρως το 2020 την αγορά και τα φαντ πλέον είναι ανεξέλεγκτα, κύριε Λεχωρίτη. Έτσι. Επειδή σας άκουσα στην μία εκπομπή που κάνατε με την κυρία Γιάμαλη και την κυρία Κατσέλη, ναι, και αναφερθήκατε γύρω από το θέμα αυτό του νόμου του 2003 και του 2015. Το 2003 όντως θεσμοθετήθηκε ότι δεν έχει το δικαίωμα των φανς να πληστηριάσει ακίνητη περιουσία. Το 2015 έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, νομοθετεί άλλο νόμο και λέει ότι για να πληστηριάσεις ένα σπίτι πρέπει πρώτα να ενημερώσεις τον δανειολήπτη τι πρόταση του κάνεις, ναι, και μετά να προβείς τις ενέργειες. Ούτε αυτό έγινε. Άρα, λοιπόν, έγινε κάτι άλλο, κύριε Λεχωρίτη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Οι τράπεζες επέλεξαν να δώσουν τα δάνεια στα φαντ με βάση το νόμο του 2003. Γράψανε στα παλιότερα των υποδημάτων τους το νόμο του 2015. Πήρανε τα δάνεια με βάση το νόμο του 2003. Αλλά εκεί σκόνταψαν στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος νόμος απαγόρευε τους πληστηριασμούς. Έτσι, μπράβο. Και τώρα λοιπόν περιμένουν όλοι από το ανώτατο δικαστήριο να λύσει τον μύτο της Αριάδνης. Λοιπόν, επειδή λοιπόν τα πράγματα είναι καθαρά, άλλο είναι η νύχτα και άλλο είναι η μέρα. Καλά, μην είναι το πεντακάθαρα. Λέτε αυτό. Είναι πεντακάθαρα. Για κάποιους τώρα, δεν είναι τόσο καθαρά. Για πεντακάθαρα για μας, τους πολίτες. Τώρα για τους κυβερνώντες και για τα φανς και για τα δικαστήρια δεν ξέρω τι γίνεται. Εμείς λοιπόν ως ΙΝΚΑ πήραμε μια πρωτοβουλία. Θα τη δείτε σε επόμενες μέρες. Για πείτε. Να καλέσουμε όλο τον κόσμο στην Ολομέλεια που θα εκδικαστεί υπόθεση για τα περιβόητα κοράκια. Πότε εκδικάζετε, κύριε Λεχωρίτη?
26 Γενάρη του 2023. Ναι. Εκεί λοιπόν, με καινούργιο δελτίο τύπου, με νέα υπομνήματα, με νέες επιστολές, θα καλέσουμε τα κόμματα. Ξεκινάω από τα κόμματα. Τα κόμματα. ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ, επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους όλης της χώρας, εκείνη η ημέρα να είναι η μέρα πανελλήνιας αργίας, η συγκέντρωση να γίνει μπροστά στον Άριο Πάγο, έτσι ώστε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι η ανώτατη δικαιοσύνη πρέπει να σταθεί στο ύψος της. Από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση 822 του 22 του Αρίου Πάγου, τμήματος του Αρίου Πάγου, και δικαιώνει τους πολίτες και καταδικάζει τα φανς να παίρνουν την περιουσία των Ελλήνων, πρέπει αυτή η απόφαση να είναι και η τελεσίδικη. Ας έρθει το κράτος να πάρει τα δάνεια πίσω, να τα βάλει σε ένα κουβά, να καλέσει τους δανειολήπτες, αν τα αγόρασε ο Χατζηνικόλας και ο Λεχουρίτης, που είναι φανς, σε ένα ποσό 5-8% της αξίας, να το διπλασιάσει το ίδιο το κράτος, το 5 να το κάνει 10, και να καλέσει μετά τον πολίτη και να του πει: κοίταξε να δεις, χρώσταγες 100 ευρώ. Τώρα θα μου δώσεις 10 και θα πάρεις την περιουσία σου. Θα πάρεις το δάνειό σου ή θα ρυθμίσω το δάνειό σου. Αυτό είναι το κράτος που υποστηρίζει τον πολίτη. Και όχι τα ξένα κεφάλαια, τα ξένα φανς, γιατί τα χρήματα οι τράπεζες πλέον τα έχουν διαγράψει. Δεν υπάρχουν. Ναι. Κατάλαβα, κύριε Λεχουρίτη, αλλά η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη. Να πω για τον κόσμο που μας ακούει μόνο κάτι, ότι τα συγκεκριμένα φαντ και η αγορά, έτσι πως είναι δομημένη γύρω από το ζήτημα των κόκκινων δανείων, ουδόλως ενδιαφέρεται για τα τούβλα και για τα σπίτια. Ενδιαφέρεται για το φρέσκο κοπανιστό αέρα που παράγει όλη αυτή η διαδικασία κατά τη διάρκεια από τη στιγμή που θα κοκκινήσει ένα δάνειο μέχρι να καταλήξουμε στην τελική διαδικασία που είναι οι πληστηριασμοί. Στο μεσοδιάστημα όμως, κύριε Λεχουρίτη μου, παράγεται φρέσκος αέρας, ο οποίος μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ένα φαντ, για παράδειγμα, που θα πάρει τα δάνεια 60 δισεκατομμυρίων συνολικά από μία τράπεζα έναντι 4, 5, 6 δισεκατομμυρίων, όπως πήρε ο κύριος Πάτσης, θα βγει αμέσως στη δευτερογενή αγορά, θα πάει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα ζητήσει ένα δάνειο 8 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή έδωσε 4, θα πάρει 8 και εγγύηση θα βάλει τα 4 που έδωσε. Και αμέσως το φαντ αυτό θα βρεθεί με 4 εκατομμύρια ευρώ φρέσκο αεράτο χρήμα. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, κύριε Λεχουρίτη. Γύρω από τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών έχει στηθεί ένα γαϊτανάκι που παράγει πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κέρδη. Κύριε Χατζηνικόλα, γιατί πάτε στο εξωτερικό, πάτε στον κύριο Πάτση. Εδώ, δεν πάω στο εξωτερικό, εδώ. Τι αγόρασε ο άνθρωπος, χωρίς να έχει φράγκο στην τσέπη, πήρε δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς, 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ναι, και αγόρασε τα δάνεια αξίας 65 εκατομμυρίων ευρώ. Και μετά πήγε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έβαλε εγγύηση τα 4 εκατομμύρια ευρώ τα δάνεια που πήρε, πήρε 8 εκατομμύρια ευρώ, αποπλήρωσε τα 4 και του μείναν 4 στο χέρι. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Αν καθίσουμε και αναλύσουμε, που θέλουμε ώρες να αναλύουμε, την υπόθεση πώς πάρθηκαν τα δάνεια, πώς δόθηκαν τα δάνεια, σε ποιους δόθηκαν τα δάνεια και ποιοι κρύβονται πίσω από τα δάνεια, εσείς είστε η εφημερίδα, πέραν από τις υποκλοπές, ασχοληθείτε και με το θέμα φανς και δάνεια, και όχι μόνο αυτό. Πρέπει να ασχοληθούμε, πρέπει. Δεν χρειάζεται να βασανίζεστε το τι είπε ο ένας, το τι είπε ο άλλος, και πώς θα αποδείξετε του λόγου του αληθές. Βάλτε τη δήλωση του τέος Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, τι έλεγε για το θέμα ΕΕΠ και ΣΥΑ. Ότι δεν μπορεί ο ένα Μαξίμου να έχει υπό την... ότι θα γίνουμε Βόρεια Κορέα, έλεγε. Βόρεια Κορέα. Έτσι, μπράβο. Δεν τα λέμε εμείς. Ο κύριος Σαμαράς, που υπήρξε πρωθυπουργός, τα λέει. Άρα θα μου πείτε... Τώρα φύγαμε από το ένα θέμα και πήγαμε στο άλλο. Δεν πειράζει, μαζί είναι, ταλαιπωρούν τον κόσμο όλα αυτά. Ακριβώς. Η σημασία είναι μία. Ότι σήμερα ο κόσμος ενδιαφέρεται όχι περισσότερο για τις υποκλοπές και τις επισυνδέσεις. Ενδιαφέρεται για την επιβίωσή του. Ενδιαφέρεται για να κρατήσει την επιχείρηση.
Πήγα σε μια εκδήλωση στο Άργο, σε μια έκθεση, κύριε Χατζηνικόλα, και αξίζει να το πω, και η αγωνία του εμπορικού κόσμου ήταν τεράστια. Οι άνθρωποι χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο γιατί χάνουν την περιουσία τους. Περνάει η μέρα και δεν μπαίνει πελάτης μέσα, δεν κάνουν τσίρο ούτε ένα ευρώ. Ναι. Που το Άργος και σε άλλες εμπορικές περιοχές. Αυτά πρέπει να βλέπει η κυβέρνηση, αυτά πρέπει να τακτοποιήσει, γιατί χωρίς εμπόριο, χωρίς καταναλωτές, δεν θα έχουμε και οικονομία. Και ας αφήσουν τα μεγάλα τα λόγια τα παχιά, ότι ευημερούν οι αριθμοί των εξαγωγών, αλλά λιμοκτονούν οι λαοί των χωρών. Κύριε Λεχουρίτη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε όσο πλησιάζει και ο Ιανουάριος, είπατε, ή Φεβρουάριος. Πότε είπατε? 26 Γενάρη. 26 Γενάρη, η εκδίκαση της υπόθεσης για τους πληστηριασμούς. Στην Ολομέλεια. Ωραία. Θα έχετε ενημέρωση από πολλά δελτία που θα βγάλουμε. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε, να είστε βέβαιος. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Αυτή ήταν και η συζήτηση που κάναμε έτσι με τον κύριο Λεχουρίτη για το θέμα, το μεγάλο θέμα, το μείζον θέμα, το είπαμε, της ακρίβειας που ταλαιπωρεί τις ζωές των πολιτών. Ακρίβεια σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, είτε αφορά το σούπερ μάρκετ, είτε αφορά το πρατήριο της βενζίνης, είτε αφορά τη θέρμανση, είτε αφορά τους λογαριασμούς που έρχονται στα σπίτια μας, είτε αφορά ακόμα και τα δάνεια. Τα δάνεια ενώ που πληρώνουμε, για παράδειγμα, τα στεγαστικά. Γιατί μπορεί στο δημόσιο διάλογο να μην έχει ακουστεί πολύ αυτό, αλλά να ξέρετε ότι μετά την άνοδο των επιτοκίων κατά 2 μονάδες βάσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα δάνεια που στο μεγάλο τους μέρος είναι με το λεγόμενο Euribor, με το ευρωπαϊκό δηλαδή επιτόκιο, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή ένα μέσο δάνειο των 500 ευρώ μηνιαίως σήμερα έχει φτάσει στα 5,70. Δηλαδή έχει επιβαρυνθεί 70 ευρώ το μήνα. 70 ευρώ το μήνα, άμα το διαιρέσετε, το πολλαπλασιάσετε με το 12, θα αντιλαμβάνεστε ότι βγαίνει ένα ποσό το οποίο προσεγγίζει τα 1000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή ένας πολίτης μόνο από την επιβάρυνση στο στεγαστικό του δάνειο χάνει σχεδόν τον ένα μισθό από τους 12. Διότι είπαμε, στην Ελλάδα ο μέσος μισθός είναι της τάξης των 1100 ευρώ. Έχω λοιπόν και στην άλλη άκρη του Skype τώρα, πάμε στην πατρίδα μου, τη Θεσσαλονίκη. Έχω τον πρόεδρο του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, του ΚΕΠΚΑ, τον κύριο Νίκο Τσεμπερλίδη. Κύριε Τσεμπερλίδη, αγαπητέ Νίκο, έκανα ένα πρόλογο, μια πάσα, και τη δίνω τώρα σε εσάς να την πάτε παρακάτω, εσείς όπου θέλετε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Χατζηνικόλα. Έχω και τον πίνακα, κύριε Τσεμπερλίδη, έχω και τον πίνακα με τα επιτόκια. Άμα θέλετε, μπορούμε να τον βάλουμε τώρα, έτσι να τον δούμε μαζί. Αυτό που σας είπα πριν, κάτι το οποίο δεν το συζητάμε και πολύ, αλλά δείτε πόσο επιβαρύνεται ένας κάτοχος ενός στεγαστικού δανείου, να το, εδώ είναι, από την άνοδο των επιτοκίων. Δείτε εδώ τώρα, δείτε τον πίνακα. Άλλωστε, ο νόμος που αφορούσε τα κόκκινα δάνεια, ο πρώτος που ήρθε, ήταν μια δέσμευση του Γιώργου του Παπανδρέου απέναντι στο ΚΕΠΚΑ, γιατί ακριβώς αποκαλύψαμε το μεγάλο πρόβλημα. Ήτανε το άνοιγμα στο ευρώ, που μέσα σε 3 χρόνια η δανειοδότηση και η χρήση των πλαστικών χαρτών έφτασαν στο 35% και μας λέγανε οι τράπεζες, μα η Ευρώπη είναι στο 50%, αλλά η Ευρώπη είχε και 30 χρόνια, 40 χρόνια ελευθερία στο πλαστικό χρήμα. Τι εννοείται στο 35% κύριε Τσεμπερλίδη? Τα χρέη, η υπερχρέωση των καταναλωτών μέσα από δάνεια και το χρήση του πλαστικού χρήματος, όχι τα στεγαστικά, έφτασε στο 35% μέσα σε 3 χρόνια. Αυτό ήταν ένα έναυσμα να αρχίσουμε, επειδή στο ΚΕΠΚΑ είναι 3-4 οικονομολόγοι και τραπεζικοί, πιάσαν το μήνυμα και από τις αναλύσεις της Τράπεζας Ελλάδος ότι εδώ έρχεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Και όντως ήρθε το πρόβλημα και πήρε τις τεράστιες διαστάσεις που πήρε. Απλώς το αναφέρω για να πω κάτι ακόμα. Δεν το συζητάει κανένας, γιατί αυτά τα θηρία, οι τράπεζες που αποφασίζανε για τη ζωή μας, ξέρετε με ποιον τρόπο, που 4 φορές περίπου τις ξαναδώσαμε ζωή από το υστέρημά μας και από το φόρο μας, μας συμπεριφέρονται πάλι με τον ίδιο τρόπο και χειρότερα. Δηλαδή αυξήθηκε το Euribor. Πράγματι δεν υπήρχε Euribor την περίοδο της κρίσης και όλα τα συμβόλαια που γίνανε δεν το λάβαναν υπόψη. Απλώς το αναφέραν. Τώρα που αυξήθηκε το Euribor, έχουν δημιουργηθεί έσοδα πρόσθετα για τις τράπεζες, που τα οποία δεν τα είχαν υπολογίσει, και επιπλέον
Είδατε να αυξάνει καθόλου το επιτόκιο των καταθέσεων? Όχι. Τώρα λένε ότι θα προχωρήσουν σε μια αύξηση. Θα το αυξήσουν. Ωραία. Γιατί μέχρι τώρα, κύριε Χατζηνικόλα, για να σας πω και ένα άλλο που παίζει. Ξαφνικά εκεί όταν έπαιρνες ένα εφάπαξ, έπαιρνες κάποια λεφτά και είχες στην τράπεζα, δεχόσουν ένα τηλεφώνημα που σου λέγανε, κύριε, έχετε λεφτά να επενδύσετε, να σας κάνουμε προτάσεις για επένδυση. Ναι. Άρα από πού είχαν πληροφόρηση ότι εγώ είχα χρήματα να κάνω επένδυση? Συνέβη και σε μένα μόλις βγήκε η γυναίκα μου στη σύνταξη. Καλά, δεν βλέπουν το λογαριασμό στην τράπεζα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί χαθήκαν πάρα πολλά λεφτά με το χρηματιστήριο και με τις επενδύσεις, γιατί γίνανε από ανθρώπους χωρίς εξασφαλίσεις, χωρίς να σου αναλύουν τους κινδύνους. Είναι όπως τα δάνεια για τα σπίτια που γίνανε με το ελβετικό. Ναι. Δεν τους εξηγήθηκε ποτέ τι πρόβλημα υπάρχει στην ισοτιμία. Τώρα ανοίγουμε το θέμα της ακρίβειας και της σχροκέρδειας σε ένα μεγάλο βαθμό, κύριε Χατζηνικόλα, αλλά άρα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ότι δεν μας χρεώνουν μόνο τον αέρα όταν μπαίνουμε στις τράπεζες, αν και τώρα μας το απογορεύσανε απ' έξω, χρησιμοποιούμε τις κάρτες, οι οποίες μας είχαν πει, ξέρετε, σας δίνουμε τις κάρτες να χρησιμοποιείτε τα ATM για να έχετε κέρδος κι εσείς. Σας δίνουμε το πλαστικό χρώμα να κερδίζετε κι εσείς. Τώρα, όταν πας να εκδώσεις μια κάρτα, την gas card, δηλαδή δεν σου επιτρέπουν να μπεις μέσα να πάρεις 400 ευρώ, πρέπει να πάρεις πολύ περισσότερα. Όταν πας να πάρεις από το ATM, λένε η κάρτα που σου δώσαμε, επειδή χάλασε, επειδή δεν θα την ανανεώσεις, σου χρεώνουμε 6 ευρώ. Καταλαβαίνετε, 6 ευρώ δεν είναι η τόκη που έχεις τα χρήματά σου στην τράπεζα. Ποτέ δεν είναι 6 και 10 και 20 χιλιάδες δεν τα έχεις. Λοιπόν, άρα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Και αυτό επισημάνθηκε και από την ηγεσία της Τράπεζας Ελλάδος, ότι έρχεται ο κίνδυνος νέων κόκκινων δανείων. Ήδη, κύριε Τσεμπερλίδη, ήδη οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι τα τελευταία δύο χρόνια αρχίζουμε και γράφουμε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων στη χώρα. Και ξέρετε, καλιά, όταν ξεκίνησε το πρώτο πρόβλημα, δεν είχαμε και καθόλου θεσμικό πλαίσιο για την, το πτωχευτικό δίκαιο του καταναλωτή. Το πρώτο πτωχευτικό που ήρθε στην Ελλάδα και νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες προσπάθειες που κάναμε ήταν επί κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου ο νόμος Κατσέλη ο λεγόμενος, που ήταν από τους καλύτερους γιατί είχε και εξοδικαστική διαδικασία και δικαστική διαδικασία και έσωζε την πρώτη κατοικία τουλάχιστον, δεν χανόταν η πρώτη κατοικία. Τώρα δεν έχουμε καν πτωχευτικό δίκαιο, σας το λέμε τα λόγω γνώσεων, δεν υπάρχει δίκαιο πτωχευτικό για τον καταναλωτή. Μας έχουν τσουβαλιάσει όλους. Συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί είναι σε αυτό που λέτε. Ακόμα και ο φορέας αυτός τον οποίο ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα επανοικιάζεις το σπίτι σου που είναι κατάπτυστα όσα προβλέπονται, ακόμα και αυτός ο φορέας δεν έχει συσταθεί ακόμα. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ανακοίνωσαν ένα νομοσχέδιο που θα έρθει να αντικαταστήσει τον περίφημο πτωχευτικό, ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα να ενοικιάζεις το σπίτι σου και ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχουν προχωρήσει στη σύσταση του φορέα. Ούτε θα το κάνουν. Θα σας πω γιατί. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι που πήγαν να το κάνουν και υπογείως, άρα υπήρξαν οι αντιδράσεις, είναι πόσοι από εμάς γνωρίζουν ότι τα δάνεια που πήρανε, τα κόκκινα δάνεια που πήρανε, αυτά τα χρηματιστηριακά κεφάλαια που πήρανε, αγοράσαν από τις τράπεζες τα δάνεια, θα έλεγα σε ένα ποσοστό της τάξης του 10% συμπλήν. Ναι. Γιατί τα ενυπόθηκα είναι πολύ ψηλότερα. Ξέρετε ότι είναι εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο. Υπάρχει το σχέδιο Ηρακλής, δηλαδή, τα οποία βεβαίως πολύ σύντομα, κύριε Τσεμπερλίδη, πολύ σύντομα θα καταπέσουν και θα τα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο, να το ξέρετε αυτό. Ναι, αν κάποιος από αυτούς δεν πάρει τα χρήματα που έχει δώσει, δηλαδή ο γνωστός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που πήρε δάνεια από την τράπεζα 4 και κάτι και πήρε δάνεια των 60 τόσων, αν δεν μπορέσει να πάρει τα 4,2 πόσα έβαλε ως δάνειο, θα τα πάρει από εμάς. Αυτή είναι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Μεγάλο ρίσκο. Πρέπει να το κάνουμε και εμείς, να γίνουμε και εμείς επιχειρηματίες. Άρα δείχνει μια νοοτροπία που θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να αρχίσει να ξεσηκώνεται. Ποια είναι η λύση? Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Και τι να κάνουμε τώρα για αυτό που περιγράφετε, κύριε Τσεμπερλίδη? Ποια είναι η λύση? Τι να κάνουμε? Ναι. Αν είχαμε, όπως έχει η γερμανική Βεντζεμπεβάου, πάνω από 1 εκατομμύριο καταναλωτές μέλι, όπως έχει η Τέστα Σας στο Βέλγιο, πάνω από 1 εκατομμύριο μέλι, που σημαίνει 1 εκατομμύριο οικογένειες, θα μπορούσε να κινητοποιήσει τα πάντα.
αυτό που έλεγα κάποτε ότι οι τράπεζες είναι χάρτινοι πύργοι και με κοιτούσαν παράξενο και οι δημοσιογράφοι ξέροντας πώς λειτουργούν, τους έλεγα αν αποσύρουμε τα λεφτά από μια τράπεζα σήμερα όλοι μαζί, την άλλη μέρα έχει τελειώσει, έχει κλείσει. Το καταλαβαίνετε τη δύναμή μας. Αυτή είναι η δύναμή μας. Άρα διαπραγματευόμαστε με αυτούς που εσχροκερδούν σε βάρος μας με τέτοια μηνύματα. Κύριοι, ή διορθώνετε την πρακτική σας, την κάνετε πιο λογική. Δεν θέλουμε να χάνετε. Θέλουμε να υπάρχετε, να κερδίζετε. Αλλά αν εσχροκερδείτε, τότε μπορούμε να σας κλείσουμε την άλλη μέρα. Άρα θέλουμε ένα ισχυρό κίνημα, αλλά θέλουμε και ένα κίνημα που να συνεργάζεται με την πολιτεία. Όταν η πολιτεία πάει να καλύψει τα πράγματα, τότε δεν μπορεί να συνεργαστείς, γιατί δεν έχουμε τα νομικά εφόδια, όχι μόνο τη μαζικότητα και τους πόρους, αλλά δεν έχουμε και τα νομικά εφόδια να ψάξουν, ας πούμε, την εσχροκέρδεια. Ναι. Ποιος κρίκος ευθύνεται, ο παραγωγός, ενδιάμεσος ή τελική αλυσίδα. Κατανοητό. Για μια που το είπατε, κύριε Τσεμπερλίδη, για κλείστε τώρα, γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο, κλείστε λίγο και με το μεγάλο θέμα της εσχροκέρδειας στα σούπερ μάρκετ. Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση και κλείστε με αυτή. Πώς είναι δυνατόν ένας γαλλικός καφές, ας πούμε, στη Γερμανία να κοστίζει 3 ευρώ και στην Ελλάδα 8? Κοιτάξτε, παρότι δεν έχουμε χρόνο, δύο λέξεις. Yeah. Η ιστορία της σύγκρισης των τιμών Ευρώπης-Ελλάδος την έφερε το ΚΕΠΚΑ και μάλιστα με πάταγο αποδείξαμε όχι ένα προϊόν, 120 προϊόντα που ταυτοποιήσαμε ακριβώς σε ίδια εταιρεία Γερμανίας-Ελλάδος, ήταν η Ελλάδα 35% ακριβότερη. Πότε το κάνατε αυτό, κύριε Τσεμπερλίδη? Έχει χρόνια πολλά. Μήπως πρέπει να το ξανακάνετε το 2000, τώρα. 2005-2006 είχαν την κορυφαία. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε, αν και βλέπω ότι είναι καλά τα στοιχεία που μας δίνουν οι εφημερίδες και αυτό που αναφέρεστε, γιατί κάνει και μια ουσιαστική σύγκριση. Δεν είναι μόνο η τιμή που αναφέρατε. Είναι ούτε ο φόρος ο οποίος μπορεί να είναι χαμηλότερος εκεί. Είναι η σύγκριση εισοδήματος και τιμής. Ναι, κανονικά αυτό θα έπρεπε να αποτυπώνεται. Μπράβο, έτσι κύριε Χατζηνικόλ, έτσι αποτυπώνεται. Πόσα κιλά ψωμί αγοράζω με το χαμηλό μισθό ή τον μέσο μισθό, όποιο θέλουν να πάρουν, θα δουν ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο πανάκριβες χώρες. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Και σε αυτή την ιστορία, ενώ πείσαμε την πολιτική ηγεσία και τον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει για εσχροκέρδεια και να έχει υποτίθεται και ένα νόμο πάντα τη εσχροκέρδεια, ομολογεί ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ο κύριος Σκυλακάκης, ότι δεν μειώνουν τους φόρους γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αν αυτός η μείωση των φόρων περάσει στο τελικό προϊόν. Γιατί θα βγουν κερδισμένοι οι κάτοχοι των Καγιέν. Τώρα, κύριε Τσεμπερλίδη, έχουμε ακούσει απίστευτα πράγματα στην Ελλάδα. Μην το ανοίγετε αυτό το κεφάλαιο. Όχι, δεν το ανοίγω. Το ουσιαστικό είναι, λέει, δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν το ΦΠΑ μειώνεται και δεν περνάει στην τελική τιμή, που είναι μια απλή διαδικασία. Και μπορεί να μας πείσει ο κύριος Γεωργιάδης ότι μια σύνθετη διαδικασία του κέρδους, ότι μπορεί να την ελέγξουν οι υπηρεσίες, είναι πολύ σύνθετη, γιατί είναι το καθαρό κέρδος, το οποίο μπορεί να βάζει 10 παραμέτρους μέσα να αλλάζει. Άρα αυτό το παιχνίδι του Καλαθιού οδηγεί στην αποδοχή ότι απέτυχε η μάχη εναντίον της εσχροκέρδειας, αν δόθηκε ποτέ. Εγώ αναρωτιέμαι αν δόθηκε, γιατί αν θέλαν να δώσουν μάχη έπρεπε να συνεργαστούμε με τις ενώσεις καταναλωτών. Άρα αυτό τώρα το κάθε εβδομάδα να βλέπουμε στα μέσα ότι ένα καλάθι θα μας σώσει. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες γιατί θα ήθελα πολύ περισσότερο χρόνο. Αλλά καθένα σας πάει να δει τι γίνεται. Θα επέμβει και το ΕΣΟΡΟΥ αν μπείτε σε λεπτομέρειες. Αφήστε τώρα, μην το κάνετε. Λοιπόν, κύριε Τσεμπερλίδη, χαιρετίσματα στην πατρίδα μου στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς, δεν θα τελειώσει αυτό το θέμα, δυστυχώς. Να τα πούμε και από κοντά να ανέβετε. Α, βεβαίως, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Πριν μιλήσουμε όμως με τον κύριο Ευάγγελο Κρητικό, τον πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας Δανειοληπτών, νομίζω ότι είναι μια καλή πάσα και για τη συζήτηση που θα κάνουμε, να δούμε ευθύς αμέσως το βίντεο από τα όσα πολύ δυσάρεστα συνέβησαν χθες στο σπίτι της κυρίας Κολοβού, όταν και πήγε αχάραγα από τις 5 ώρα το πρωί ο δικαστικός κλητήρας μαζί με την αστυνομία αλλά και μαζί με την μεταφορική για να αδειάσουν το σπίτι της κυρίας Κολοβού. Πάμε να το δούμε. Το άτυπο δεν το δούμε. Ανάχωσε. Να μην έχεις και από κάτω. Δεν έχεις καν δικαίωμα. Μπράβο σας, μπράβο σας, να είστε περήφανοι. Προϊκροήθατε. Να είστε περήφανοι. Προϊκροήθατε.
Μπράβο σας, να είστε περήφανοι. Μπράβο, να είστε περήφανοι. Αυτά τα ξεφτιλίκια. Από το πάτσι είστε. Από το πάτσι είσατε. Από το πάτσι είστε. Από το πάτσι είσατε. Τα παιδάκια. Από το πάτσι είσατε. Από το πάτσι είσατε. Ένα, ναι, ένα, όχι. Από το πάτσι. Δεν κάνω άγκα. Από το πάτσι είσατε. Ρωτάω αν είσαι από το πάτσι. Από το πάτσι είσατε. Από το πάτσι είσατε. Από το πάτσι είσατε. Δεν τρέπεσε να κάνετε αυτά τα πράγματα. Δεν τρέπεσε να κάνετε αυτά τα πράγματα καθόλου. Από το πάτσι. Είναι από το πάτσι. Σε παρακαλώ. Μην αγγίσεις. Σε καταγράφουμε. Σε καταγράφουμε. Σε βλέπει. Γροπή σου. Γροπή σου. Γροπή σου. Σαπισμένοι άνθρωποι! Ντροπή σου! Σάπιο! Σάπιο άτομο! Και το άλλο άτομο. Όλοι θέλουμε να έχουμε και τι γάτες μας. Θέλω να πάρουμε και τι γάτες μας και θέλω να πάρω και το παρτό μου. Άντε πάρω πάνω! Άντε πάρω ανθρωπάκο! Ανθρωπάκι κάνε πέρα! Θέλω να πάρω το τι μπορεί να πάρεις. Εμπαδέ πιάσεις τις φίλες τις παραδιακές. Τι μπορεί να πάρει, ε! Τι μπορεί να πάρει, ε! Πέσαρε! Να βλέπουνε και τη φάτσα σου. Τις φίλες θα φέρετε. Να βλέπουνε και τη φάτσα σου. Δεν τρέπεσαι αυτό που κάνεις. Έρχεται το όπερ. Έστειλε ο Πάτσης, ήρθε ο Πάτσης. Κύριε Κριτικέ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ επίσης και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω είναι αυτονόητο γιατί σας ζήτησα σήμερα να βγείτε, γιατί υπάρχει αυτό το μεγάλο θέμα με τους πληστηριασμούς, το οποίο προέκυψε στην επικαιρότητα λόγω της χθεσινής, του χθεσινού πολύ δυσάρεστου συμβάντος στο σπίτι της κυρίας Κολοβού. Τις προηγούμενες συνδέσεις που κάναμε στην εκπομπή είδαμε και έναν πίνακα για τα επιτόκια. Αυτό είναι μια πτυχή του θέματος, το οποίο δεν έχουμε δώσει τόση μεγάλη δημοσιότητα, κύριε Κριτικέ, διότι λόγω της ανόδου των επιτοκίων, είπαμε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όλα τα στεγαστικά με Euribor, που είναι η πλειοψηφία των δανείων, έχουν πάρει σχεδόν 61 στεγαστικό, ας πούμε, των 500 ευρώ μηνιαίως, έχει ανέβει στα 570. Δηλαδή, επί της ουσίας, οι δανειολήπτες χάνουν έναν μισθό το χρόνο από την άνοδο των επιτοκίων, και αυτό είναι μια πτυχή που δεν την έχουμε δει τόσο πολύ εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά ταλαιπωρεί τους πολίτες. Πάμε να μας πείτε εσείς τη γνώμη σας τώρα. Τι γίνεται με αυτούς τους πληστηριασμούς? Υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας ή δεν υπάρχει τίποτε? Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία απολύτως προστασία της πρώτης κατοικίας. Ό,τι η περί αντιθέτου λέγεται είναι απολύτως ψευδές. Όσον αφορά την προστασία που ακούγεται των ευάλωτων νοικοκυριών, αυτό θα μπορούσα να πω είναι ό,τι ψευδές δεν υπάρχει. Γιατί? Διότι οι προϋποθέσεις που υπάρχουν είναι τόσο αυστηρές που στην ουσία αφορά 1, 5 με 10% του συνόλου του πληθυσμού. Είναι αυτά τα 7.000 οικογένειες... ευρώ ετησίως εισόδημα, είναι νομίζω το όριο. Οικογενειακό εισόδημα. Οικογενειακό βεβαίως. Ναι, ναι. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, προσέξτε τώρα. Λέει ότι προστατεύεται. Πώς προστατεύεται? Πάρε πολύ απλά το σπίτι του στην ουσία, θα το πάρει ο φορέας, το φαντ, που θα πληροδοτήσει στο δημόσιο με ιδιωτικό διαγωνισμό που θα γίνει. Θα πάρει λοιπόν το σπίτι. Θα τους επιτρέπει να μένουν μέσα με ενίκιο για διάστημα περίπου 12 ετών, ενίκιο που το ΦΑΝΤ ή η εταιρεία που θα πληροδοτήσει στο διαγωνισμό θα προσδιορίσει. Είτε κάποιος μείνει στο σπίτι του ένα χρόνο ή τρία χρόνια, θα χρωστάει ενίκια για 12 χρόνια, και στα 12 χρόνια ακριβώς θα έρθει λοιπόν το ΦΑΝΤ αυτό και θα σου πει ότι ή αγοράζεις το σπίτι στην τιμή που εγώ θα προσδιορίσω ή φεύγεις. Δεν θα σου επιτρέψει να μείνεις πέρα από τα 12 χρόνια με ενίκιο. Κάποιος λοιπόν που σήμερα είναι 50 χρονών, στα 62 του θα βρεθεί στον δρόμο. Κάποιος που είναι 60, στα 72 του θα βρεθεί στον δρόμο, χάνοντας και ό,τι έχει δώσει έναντι του δανείου, αλλά χάνοντας το ενίκιο. Ναι, κύριε Κριτικέ. Κερδοσκοπία. Ναι, χάνεται λίγο η φωνή σας. Αλλά ακόμα και αυτός ο φορέας τον οποίο αναφερθήκατε, εξ όσων γνωρίζω και το γνωρίζω, δεν έχει συσταθεί ακόμα. Βεβαίως και δεν έχει συσταθεί. Γι' αυτό σας λέω
ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο ψευδέστερο για προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία απολύτως προστασία. Τα σπίτια είναι στο έλεος, στο φαντς και το σέρβισες. Κυριολεκτικά. Και τι θα γίνει, και δηλαδή, το επόμενο διάστημα, το επόμενο διάστημα τι θα κάνουμε, θα ζήσουμε μαζικούς πληστηριασμούς σπιτιών? Βεβαιότατα, μα ήδη κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, ναι, στην Αθήνα κατά μέσο όρο σημειώνονται περίπου 1.000 πληστηριασμοί ημερεσίως, στη Θεσσαλονίκη περίπου 600 με 700 και στην υπόλοιπη Ελλάδα περίπου άλλοι 800 με 900. Δηλαδή, συγγνώμη μέχρι κύριε Κριτικέ, 2.500 άνθρωποι ημερησίως χάνουν τα σπίτια τους, μου λέτε? Βεβαίως. Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένοι να γίνουν περίπου ακόμα άλλοι 10.000 πληστηριασμοί. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το 2021 και 2022 γίναν περίπου 50.000 πληστηριασμοί, εκ των οποίων 25.000 ολοκληρώθηκαν. Δηλαδή τα κίνητα χάθηκαν και πήγανε στα χέρια fan services. Αυτό και εταιριών. Θέλω να σας ρωτήσω. Αυτά τα κίνητα όταν εκπληστηριάζονται, πού καταλήγουν, πού πηγαίνουν, ποιος τα αγοράζει τα σπίτια αυτά? Συνήθως ή πάνε στα funds και στα services, δηλαδή οι ίδιοι τα παίρνουν τα κίνητα, προκειμένου στη συνέχεια να τα κάνουν ομόλογα στις διεθνείς χρηματαγορές, παραπέμπω στο μοντέλο το ισπανικό, όπου 2 εκατομμύρια σπίτια έχουν γίνει περιστερώνες, όμως την ίδια στιγμή εμφανίζονται τιτλοποιημένα με τη μορφή ομολόγων στις διεθνείς χρηματαγορές ή πηγαίνουν σε εξωχώριες άγνωστες εταιρείες. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Την περασμένη εβδομάδα, μία πρώτη και κύρια κατοικία, Άντερ Γουζεύγους, χάθηκε σε πληστηριασμό. Το συγκεκριμένο λοιπόν σπίτι περιήλθε σε έναν Ισραηλινό υπήκο, ο οποίος δεν έχει μόνιμη διαμονή στη χώρα μας, επομένως δεν έχει πράσινη κάρτα, δεν έχει επομένως το δικαίωμα οικονομικών συναλλαγών, είναι αγνώστου διευθύνσεως. Θα σας απαντήσω αμέσως. Σαν επάγγελμα δηλώνει PR, δηλαδή δημόσιες σχέσεις σε night club, και όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει κάτι ηλίου φαϊνότερο ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ξέπλυμα και μαύρο χρήματο. Και ζητήσαμε την παρέμβαση του οικονομικού εισαγγελέα για να γίνει έλεγχος πρώτων έξεων όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά να ζητηθεί και η συνδρομή των αντίστοιχων Ισραηλινών αρχών. Λέτε δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, πως ήταν ένα ανύπαρκτο πρόσωπο? Υπαρκτό πρόσωπο, ναι, όμως με αμφιβόλου προελεύσεως εισοδήματα. Μάλιστα. Μα δεν γίνεται κανένας έλεγχος των εισοδημάτων αυτών? Απολύτως κανένας, δυστυχώς. Εσείς και εγώ ελεγχόμαστε. Ακόμα και το τελευταίο ευρώ που έχουμε μπορούμε να δούμε, να το αποδείξουμε. Πού ήταν το σπίτι αυτό, αν επιτρέπετε? Ορίστε. Πού ήταν το σπίτι αυτό, αν επιτρέπετε? Σε ποια... Στο νέο κόσμο της Αθήνας. Στο νέο κόσμο της Αθήνας. Στο νέο κόσμο της Αθήνας. Μάλιστα. Σε μια μικροαστική περιοχή. Το δικό μου ερώτημα, η απορία μάλλον για την ακρίβεια, είναι ότι αυτά τα σπίτια τελικά, αφού παρθούν από τους ιδιοκτήτες τους, πού καταλήγουν, ξαναγίνονται σπίτια, κάποιος κατοικεί μέσα? Μας είπατε εσείς ότι περνάνε στη δευτερογενή αγορά ενδεχομένως και παράγεται εκεί πλούτος, αέρας κοπανιστός, αλλά πλούτος για κάποιους. Τα σπίτια αυτά παραμένουν κλειστά, όπως είπατε χαρακτηριστικά, είναι περιστερώνες? Τα περισσότερα τουλάχιστον από όσο μπορούμε να παρακολουθήσουμε, ναι, παραμένουν κλειστά. Μάλιστα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι από το 2018 μέχρι σήμερα έχουν περιέλθει στα χέρια τραπεζών funds και services περίπου 80.000 σπίτια. 80. Εκ των οποίων 80.000 σπίτια, εκ των οποίων το 75.000 όπως το υπολογίζουμε είναι κλειστά. Βεβαίως, αν σας πω ότι διαμέσου διαταγών πληρωμών και κατασχέσεων ότι 740.000 ακίνητα είναι στα χέρια του ΦΑΡΣ, θα μείνετε έκπληκτος. 740 έχουν περιέλθει στα ΦΑΝΣ. Δηλαδή, να το ξαναπώ, γιατί όντως έχω μείνει έκπληκτος. Φαντάζομαι και οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτρες μας ακούνε θα μείνουν. Είπατε τώρα ότι σχεδόν 800.000 ακίνητα στην Ελλάδα έχουν περάσει από τις τράπεζες τα λεγόμενα ΦΑΝΣ, σε αυτά τα κεφάλαια, και 80.000 εξ αυτών έχουν ήδη εκπληστηριαστεί, άρα παραμένουν κλειστά. Βεβαιότατα. Πρόκειται δυστυχώς για τη μεγαλύτερη λαιλασία ιδιωτικού πλούτου στη χώρα μας. Θα σας πω ότι εμείς πλέον πάγια τακτική μας αποτελεί για όσο κόσμο προσφεύγει σε εμάς, οποιοδήποτε, είτε εταιρεία είναι,
είναι ιδιώτης. Παίρνει ακίνητο σε πληστηριασμό να καλείται με δύο πράγματα. Πρώτον, να αποδείξει το πάθεν έχει στο χρημάτων του. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό, γιατί προβλέπεται και από διεθνείς συνθήκες που έχει προσυπογράψει η ελληνική δημοκρατία, να προσκομίζει από την τράπεζα που εκταμιεύτηκαν τα χρήματα πιστοποιητικό καθαρότητα χρημάτων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Βεβαίως. Μου προκαλεί τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι αυτό που είπατε πριν, ότι μπορεί κάποιος εκτός χώρας να αγοράσει, να πάρει ένα ακίνητο σε εκπληστηριασμό χωρίς να δηλώνει το πόθεν των χρημάτων του. Μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Διότι εδώ, ακόμα και ένα αυτοκίνητο να πάρεις, για παράδειγμα, Έλληνας πολίτης, πρέπει να δηλώσεις το πόθεν των χρημάτων αυτών. Ακριβώς. Και πρόσφατα έχουμε και το φαινόμενο, εμφανίζονται κυπριακές εταιρείες, οι οποίες χτυπάνε ακίνητα στους πληστηριασμούς. Αυτή λοιπόν, σε μια συνδυασμένη προσπάθεια, ζητάμε την ενεργοποίηση της οικονομικής εισαγγελίας και έλεγχο και ζητάμε και την αντίστοιχη ενεργοποίηση των αντίστοιχων κυπριακών αρχών. Διότι πραγματικά... Φαντάζομαι δεν αναφέρεστε τυχαία στην Κύπρο, έτσι. Εμπίπτει σε αυτό που είπατε πριν για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ακριβώς, διότι η Κύπρος ως γνωστό και γι' αυτό έχουν στοχοποιηθεί και οι κυπριακές τράπεζες, αποτελεί κόμβο διακίνησης και μαύρου χρήματος αδείλου προελεύσεως. Μάλιστα. Όλα αυτά τώρα, για να καταλήξουμε κάπου, κύριε Κριτική, όλα αυτά τα έχετε επικοινωνήσει, τα έχετε κομίσει στην κυβέρνηση, τα έχετε συζητήσει στους αρμόδιους υπουργούς, έχετε ζητήσει να τους δείτε, να τους αναφέρετε τα στοιχεία αυτά? Βεβαίως και έχουμε ζητήσει, διότι το φαινόμενο όχι απλώς είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά αφορά το παρόν και το μέλλον όλων μας. Διότι όταν αυτή τη στιγμή, περίπου όπως προαναφέρατε, 800.000 ακίνητα βρίσκονται στα χέρια φαντς, δηλαδή ξένων κερδοσκόπων, όταν επίκειται μέχρι αρχές του 2024 160.000 πληστηριασμοί σύμφωνα με ανακοίνωση δημοσίευμα που δεν διαψεύθηκε, καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο καταρχάς κοινωνικό πρόβλημα, στη συνέχεια οικονομικό πρόβλημα που θα αλλάξει δομικά τη μορφή της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Φυσικά και έχουμε απευθυνθεί, συναντηθήκαμε και με τον κύριο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, και είχαμε ζητήσει συνάντηση και με τους υπόλοιπους συναρμόδιους υπουργούς. Η απάντηση που πήραμε είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Νύπτουμε τα σχήρας μας, διότι τα όσα γίνονται αποτελούν μνημονιακές δεσμεύσεις της ελληνικής πολιτείας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είμαστε στο έλεος του Θεού. Με μια ελληνική δικαιοσύνη, επιτρέψτε μου να πω, η οποία απλώς παρακολουθεί θεατής τα όσα διαμείβονται. Γιατί είμαι υποχρεωμένος να πω ένα γεγονός το οποίο μας τουλάχιστον μας συγκλώνησε. Είχαμε τον πληστηριασμό σπιτιού μονογονεϊκής οικογένειας. Μητέρα καθηγήτρια με μια κόρη. Ο πληστηριασμός έγινε σε περίοδο που απαγορευόταν. Δηλαδή, σε περίοδο που είχαμε απαγόρευση πληστηριασμού λόγω του κορονοϊού με νομοθετική διάταξη. Και πώς έγινε, λοιπόν, κυβερνητική, αφού απαγορευόταν? Έγινε όμως από συγκεκριμένο συμβολιογραφικό γραφείο και στον πληστηριασμό πήρε μέρος μια Κινέζα υπήκοος αγνώστων στοιχείων, η οποία χτύπησε το ακίνητο και το πήρε. Πήγαμε λοιπόν στο Μονοπελές Πρωτοδικείο Αθηνών, έχοντας την πεποίθηση ότι ο πληστηριασμός θα ακυρωθεί και θα ανατραπεί, διότι αυτό έλεγε ο νόμος. Και συναντήσαμε λοιπόν μία πρόεδρο δικαστηρίου, η οποία είπε ότι, με λίγα λόγια, ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του επενδυτή, τα συμπεράσματα και τα σχόλια δικά σας. Δεν θέλω να τα κάνω, γιατί θα επέμβει το ΕΣΟΡΟΥ. Αν υπήρχε ΕΣΟΡΟΥ, δεν υπάρχει ούτε ΕΣΟΡΟΥ, οπότε νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε και εδώ, κύριε Κριτική. Είναι συγκλονιστικά όσα μας λέτε. Δεν ξέρω πραγματικά πώς να το σχολιάσω, αλλά να μείνω λίγο στο νούμερο και να κλείσουμε με αυτό των 800.000 περίπου σπιτιών τα οποία έχουν περάσει στα χέρια του Φαντς. Αυτά, κατά τη γνώμη σας, θα ακολουθήσουν σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, και ποιο είναι αυτό, την ίδια διαδικασία? Δηλαδή, θα φτάσουμε μετά από 1, 2, 3 χρόνια να έχουν εκπληστηριαστεί σχεδόν 800.000 σπίτια στην Ελλάδα? Το πρόγραμμα προβλέπει, γιατί η διαδικασία, για ευνόητους λόγους, δηλαδή για να μην πέσουν οι τιμές των ακινήτων, επομένως θα χάσουν ήδη τα ίδια τα φάντς και τα σέρβισες πολλά από τα κέρδη τους, ναι. Θα γίνει μεθοδευμένα. Μέχρι αρχές του 2024 θα γίνουν 160.000 πληστηριασμοί. Και μετά από αυτό το χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Κρίνω σκόπιμο να σας πω, γιατί είναι και προς τιμή σας που τα προβάλλετε αυτά τα θέματα, γιατί ο πολλής κόσμος τα αγνοεί. Δύο συγκλονιστικά γεγονότα τα οποία ζήσαμε. Γιατί αυτό το οποίο ζήσε, κύριε Κολοβού, δεν είναι η μοναδική. Πριν λοιπόν από 20 ημέρες, μία μητέρα, δύο παιδιά στη Θήβα, πήγε τα παιδιά της στο σχολείο,
και όταν γύρισε στο σπίτι της, βρήκε σπασμένη την πόρτα, αλλαγμένη την κλειδαριά και δεν μπορούσε να πει στο σπίτι της να πάρει ρούχα για τα μικρά παιδιά της. Σε μια άλλη περίπτωση στην Αθήνα, πήγε δικαστικός επιμελητής να σπάσει την πόρτα ανθρώπου που είχε πεθάνει. Όταν λοιπόν βγήκε η αδελφή του και είπε ότι ο άνθρωπος συγχωρέθηκε, πέθανε. Δεν μπορεί να εκτελέσει ένα πεθαμένο. Την απείλησε, ο άντρας έπαθε καρδιακό επεισόδιο. Ζητούσε να του πει πού είναι ο τάφος του αδελφού της. Παρεμβήκαμε εμείς με νομικό μας σύμβουλο και κάνοντας έρευνα για το συγκεκριμένο κύριο, αποδείχθηκε ότι έχει παραπευθεί 7 φορές στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για πρόμοια αδικήματα, το οποίο είναι κακουργήματα στην ουσία, γιατί στο συγκεκριμένο επεισόδιο πήγε συνοδευόμενος από 4 εύθυμους κυρίους, θα μου επιτρέψετε να πω μπράβους. Ο ένας από αυτούς συστήθηκε ότι είναι εκπρόσωπος της εισαγγελίας, δηλαδή έχουμε και αντιποίηση δικαστικής αρχής, και όμως ο κύριος αυτός συνεχίζει γιατί. Γιατί έχει ισχυρούς προστάτες που είναι τα φαντς και τα σέρβισες. Λοιπόν, κύριε Κριτική, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα κάνουμε μια μεγάλη έρευνα σύντομα, πολύ σύντομα, για όλα αυτά τα οποία λέτε και θα αναφερθούμε σε περιπτώσεις όπως ακριβώς μας τις περιγράφετε κι εσείς. Οπότε θα κληθείτε και εσείς να συμμετάσχετε σε αυτή την έρευνα και να μας κομίσετε ό,τι στοιχεία έχετε. Δημοσιογραφική εννοώ έρευνα. Οπότε να είστε σίγουροι ότι θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στο ντοκουμέντο. Και εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας και την τόλμη σας να προβάλλετε τα θέματα αυτά. Θα τα ξαναπούμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Σας είπα ότι θα κάνουμε και μια πολύ μεγάλη έρευνα για τα θέματα αυτά. Με μαρτυρίες προσωπικές των ανθρώπων που έχουν πέσει θύματα όλου αυτού του κυκλώματος που περιγράφεται. Κύριε Κριτική, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της πρέσας. Ήταν η πρέσα στο ντοκουμέντο TV, 3η 22 Νοεμβρίου 2022. Νομίζω ότι σήμερα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Όλα όσα ακούσαμε ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Ακούσαμε και πράγματα τα οποία δεν περιμέναμε να τα ακούσουμε, να σας πω την αλήθεια. Και ο κύριος Λεχωρίτης από το ΙΝΚΑ και ο κύριος Τσιμπερλίδης από το ΚΕΠΚΑ, το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών. Αλλά κυρίως ο κύριος Ευάγγελος Κριτικός, ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Δανειοληπτών, μας περιέγραψε μάλλον μια ζωφερή κατάσταση αυτή τη στιγμή στη χώρα με τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και κυρίως με το πόσες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια Ελλήνων πολιτών έχουν περάσει στα χέρια των λεγόμενων φαντς και την τύχη που τους περιμένει. Μίλησε για το μοντέλο Ισπανίας, μίλησε για περιστερώνες αυτή τη στιγμή. Είναι ένα θέμα που θα το εξετάσουμε σίγουρα, να ξέρετε. Το είπαμε και πριν. Θα κάνουμε μια μεγάλη έρευνα για το συγκεκριμένο ζήτημα, δημοσιογραφική, γιατί είναι φλέγον. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί την άλλη Τρίτη με την Μπρέσα στο ντοκουμέντο TV. Μέχρι τότε να περνάτε, την παρακολουθείτε, να το πούμε έτσι. Εσείς που μας βλέπετε βέβαια το ξέρετε, αλλά τέλος πάντων την παρακολουθείτε στο documentonews.gr, στη σελίδα μας στο Facebook, στη σελίδα μας στο YouTube. Εμείς θα τα ξαναπούμε λοιπόν την άλλη Τρίτη. Μέχρι τότε να περνάτε, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους οικείους σας και να αγωνίζεστε για τα πάντα. Καλό σας βράδυ. Tito's strong arm kept the country together. When he died on May 4th, 1980, many in Yugoslavia were crying.